Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Είμαι ο Έξαντε Σπίντερ. Άργησα λίγο, πήγε Σάββατο. Για να πάμε στη σεζόν την 29 του Forza, του Horizon του 5. Συνεχίζουμε τώρα στο Outnum που είναι η δεύτερη εποχή. Είχαμε κάνει το Summer την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε Πέμπτη ξεκινάει. Οπότε το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι το Forza Athlon Weekly Challenge, το οποίο είναι C4 Competition. Τα αμάξια τα οποία δίνονται σήμερα είναι η Quensigen, η CCX, η οποία είναι exclusive, και η Lican, η High Sportography, την exclusive. Αλλά είναι δύο τα αμάξια τα οποία μας δίνονται. Για να ολοκληρώσουμε, δηλαδή το... Πόσο είναι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 70, εγώ 100 κάπου εκεί. Για να τα πάρουμε και τα δύο. Νομίζω 40 πόντους πρέπει να μαζέψουμε. Ναι, τόσο γραφικά το δηλαδή. Δεν είναι κάτι άλλο. Μισό το αριθμίσω κάτι εδώ. Τη φωτεινότητα που βλέπω. Λοιπόν, το πρώτο αμάξι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, είναι το 1953 Jaguar C-Type. 1953 Jaguar C-Type, η οποία συγκεκριμένη δεν χρειάζεται να αγοράσετε μέσα το παιχνίδι, γιατί μάλλον θα είναι και αυτή ακριβή. Πρέπει να πάτε στο Forzathon και αν έχετε μαζέψει πόντους είναι 900. Δεν είναι υπερβολικά πολύ αυτό, θέλω να πω, για να γίνει. Έχω την αγόρασα, την έχω φτιάξει. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε πρώτα το αμάξι το συγκεκριμένο. Welcome back, Bill. My cars. Jaguar, Jaguar, GGGG. Οκ. Οπότε το επιλέγουμε το αμάξι συγκεκριμένο. Πάρτε ένα, το ολοκληρώνουμε. Το δεύτερο είναι 193 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν τα πιάνει, λογικά θα τα πιάνει. Πάμε Εθνική Οδό. Εθνική Οδό Αθηνοδυναμίας. Για να μπορέσουμε να πάμε εκεί, να έχουμε ελεύθερο χώρο δηλαδή, για να αναπτύξουμε ταχύτητα. Θα χαμηλώσω λίγο τον ήχο εδώ πέρα. Πιστεύω το πιάνει, μωρέ. Πιστεύω το πιάνει. Δεύτερο step έγινε. Μια φωτογραφία θέλει. Το αμαξίς κι αλλιώς θα πάρουμε τους πόντους φωτογραφίες, γιατί δεν υπάρχει, δεν το έχουμε. Πατάω με τα πίσω, δεν θα κάνω αποθήκευση. Ωραία αμάξι είναι, παρεμπιπτόντως, πολύ ωραία αμάξι. Step 3 το έχω κάνει και να κάνω 6 star speed traps. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε εδώ το φίλτρο που λέει speed traps. Ένα καλό σημείο είναι το 257 που θέλει εδώ, δεν ξέρω θα το κάνουμε εδώ. Αλλά είναι ένα καλό σημείο το συγκεκριμένο. Θα το κάνουμε σε 3 φορές, εντάξει, δεν το κάνουμε σε ένα. Τα μάχη στήβει αρκετά καλά, ε. Πιάσαμε την πρώτη φορά και κάνουμε rewind για την δεύτερη. Δεν χρειάζεται να το πάμε όλο για την αρχή. Αν και το ίδιο είναι, αλλά λίγο με τη μετακίνηση και αυτά. Τι λέτε, μωρέ μαλάκες. Και πάω και με τρίτη φορά, έτσι κι αλλιώς τον ίδιο χρόνο πιάνει τελικά. Λάθος έκανα. Λογικά με την τρίτη θα το κάνω, δεν νομίζω τώρα το 253 θα είναι πολύ κάτω. Σχεδόν 200 είχα πιάσει. Πώς να θέλει το δεύτερο, εγώ ήταν 77, άρα εντάξει. Τα δύο αστέρια τα έπαιρνα. Έχω πάει 6, 4 έχω πάει. Τώρα με αυτό θα πάνε στα 6. Γιατί είναι η κατηγορία, το φτιάξα δηλαδή να το έχω κιόλα. Κοντά 200 δηλαδή.
και το ολοκληρώνω. Θα να ρυθμίσω και κάτι εδώ. Ωραία. Οπότε το έχω κάνει. Φεύγουμε τώρα. Για να δούμε αν έχει arcade εδώ. Έλα τώρα. 11 λεπτά. Οπότε περιμένουμε λίγο. Τα co-op είναι όλα αυτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αν κάνω λάθος ότι είναι λίγα. Τελικά την έπαθα. Event Lab. Τι εννοεί. Λοιπόν. Ας κάνουμε λιγάκι εδώ πέρα τα speed zones και αυτά. Αυτό εδώ πέρα θέλει να το κάνουμε με Modern Sports Cars S1. Πατάω φίλοι το S1. Modern Sports Cars. Θα χρησιμοποιήσω σε ένα ειδικό edition που έκανα off-road τη Supra του 2020. Με δικό μου design αυτό εδώ πέρα για το εξωσκελιάς. Λοιπόν, θα δω πώς θα το κάνω και θα κάνω το jump. Το έχω κάνει λίγο off-road το όχημά μου, η dirt δεν θυμάμαι τώρα σίγουρα. Γιατί πρέπει να πιάσω όσο γίνεται περισσότερα χιλιόμετρα. Κάτσε κάνω rewind γιατί δεν έχω δει που είναι το station. Μισό λεπτά γιατί θα τρελαθούμε τώρα εδώ. Γιατί δεν μέτρησε μετά. Εντάξει τώρα εδώ είναι αρρωστημένα όλα αυτά. Και δεν είναι αρρωστημένα με την έννοια του jump. Να κοίτα τώρα. Μα μου έχει βάλει την μπούτσα εκεί. Μα δεν μπορείς να μου βάζεις αντικείμενα εκεί και να μου λες okay. Και γιατί δεν πιάνεις. Λοιπόν, κάτσε να το πάω πιο πίσω γιατί θα με τρελάνουνε. Δεν είναι το πρόβλημα ότι βάζουν το jump. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν βάλει αντικείμενα. Ότι είστε μαλάκες το ξέρετε όμως, ότι έχετε βάλει το αντικείμενα εκεί πέρα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Αντικείμενα που δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Τα τσίμπησα και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το άλλο. Θα δείξω το setup μετά, αν τα ολοκληρώσω και τα τρία. Και τα δύο είναι speed traps τώρα. Speed zone και speed trap. Speed zones. Speed trap βασικά αυτό, το οποίο λέει να κάνουμε με modern sports cars. Ας ξεκινήσουμε τώρα από εδώ. Πάλι ίδια κατηγορία, αλλά δεν ξέρω το αμάξι αν θα είναι το ίδιο, θα κοιτάξω ένα άλλο τώρα.
Για να δούμε αυτή την 9-11 την καρέα. Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα είναι. Θέλει 274,6. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει και ένα χάντικα αλφα εδώ. Γιατί έχει εσάκια, δεν τίποτα άλλο. Το έκανα ωριακά. Ίσως και να γίνονταν και με ένα άλλο αμάξι. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι είναι στο όριο. Εντάξει, έγινε με την πρώτη από την άλλη. Άρα σημαίνει ότι γίνεται. Και το τρίτο είναι speed zone, που θα το παίξουμε πάλι με το ίδιο αμάξι. 2.41. Αλλά για να δω που μπορεί να πάρω μεγαλύτερη επιτάχυνση. Λογικά μεγαλύτερη επιτάχυνση μπορεί να πάρω από εδώ. Είναι ένα σταθερό αμάξι, έχει handling για φωτοπία. Δεν είναι εντελώς ευθεία. Είναι σημαντικό δηλαδή να μπορείς να το κρατήσεις το οθείο πάνω και να μην χάσεις. Γίνεται, Ewin πάτησα. Άμα δεν γίνεται ούτε το Ewin, τι να κάνουμε, παιδιά. Τώρα κοίτα εδώ, για δύο κόφτου. Δεν το κάνεις ιδανικά, αν δεν το κάνεις ιδανικά. Δεν γίνεται. Θέλει δηλαδή η τεχνική. Εντάξει, τσουλήσαν τα δύο αμάξια. Για να γίνουν. Λοιπόν, ας πάω μια buy new cards στο garage μου σε πρώτη φάση να δείξω τα δύο setup. Λοιπόν, upgrades και αυτά. Για τα δύο που έκανα το συγκεκριμένο αμάξι είναι η 911 καρέα S1, αυτό που βλέπετε εδώ. Και πάω τώρα και στο δεύτερο αμάξι γιατί έχει πολλά setups, οπότε μπορεί να μπερδέψει. Στο Toyota του 20. Λοιπόν, θα δείξω το συγκεκριμένο setup γιατί γενικά έχω γεμίσει με αυτό το αμάξι με setups. Έχω 2S1 βέβαια. Αυτό είναι το GR Supra S1 Dirt. Να θυμάστε τη λέξη Dirt ως κλειδί, γιατί δεν πατάει στο δρόμο, πατάει σε Dirt επίπεδο, οπότε θέλουμε την επιπλέον επιτάχυνση. Φεύγω τώρα από εδώ. Τα έχω κάνει και αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν θα μου βγει κύκλος, γιατί μαλακίστηκα και μπήκα μέσα. Συνήθως όταν μαλακίζεις σε αυτά έχει. Smash 10. Κάτσε να βάλουμε αυτό πρώτα. Take a photo of any Porsche in Guananito next year with your character outside the car. Ναι, το ξέρουμε αυτό, να το κάνουμε. At the roundabout, take the second exit. Όχι, δεν θα γίνει, πρέπει να το φρενάρω. Για να γίνει outside the car θα πρέπει να είστε σταματημένοι, αλλιώς δεν το δίνει. Α, είδατε, το είχα και επιλεγμένο.
Photograph any Porsche. Α, δεν είχα Porsche. Α, τι μαλάκα, ας πούμε. Δεν είχα Porsche. Θυμόμουν πριν ότι είχα Porsche και δεν είχα τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα βγάλω με αυτό εδώ. At the roundabout. Exit. Ωραία, μου το δώσω και αυτό. Eat my dust, το οποίο πρέπει να το έχουμε βάσει και αυτό. Το φάει τη σκόνη μου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και εδώ σπάς 10 horizon, αυτά κουτιά λέει, είναι Valle de la Valle de las Ranias. Να δούμε πού είναι αυτό. Ας βάλουμε ένα φιλτράκι για αυτό μόνο την περιοχή. Ωραία, άρα κάπου εδώ είναι. Και υποτίθεται εδώ θα έχει κυβάκια. Τώρα εγώ αποκτεύομαι επειδή τα βλέπω αυτά τα κυβάκια, μήπως είναι νυχτερινά. Λέω. Βασικά θα πρέπει να υπάρχουν, απλά δεν θα είναι τόσο ευδιάκριτα μάλλον. Για να κάνω μια αναζητησούλα. Και προφανώς θα διαφτωθεί το αμάξι το οποίο δεν είναι καν οφέρο, δεν είναι για κλειδί. Για να πάμε εδώ μέσα να δούμε. Υποθέτω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τα έχουμε πατήσει εδώ μέσα. Α, ένα βρήκα. Ένα βρήκα. Αλλά δεν είναι καλή επιλογή με αξιού για σκαφαλώματα, ρε φίλε. Ένα και ένα δύο. Ναι, δεν περνάμε εδώ. Κοϊδεύουμε. Τρία. Τέσσερα. Πάμε για τα εύκολα, γιατί αυτά τα δύσκολα. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Έξι, αυτό το έχουμε ξαναχτυπήσει. Αυτό δεν θα μπορέσουμε να ανέβουμε. Πάμε σε αυτό. Αυτά. Αυτό θα ζωμαρίτης. 9.
υπάρχουν κι άλλα. Μα να βρω ένα εύκολο. Ωραία. Το έκανα κι αυτό. Για να δούμε, μου δώσει το πρώτο αμάξι. Δεν την είχα, ε. Μην τρελάνε τώρα. Κι όμως, κάτι άλλο είναι. Κάποια άλλη έκδοση είναι. Δεν είχα. Λοιπόν, festival playlist. Θέλουμε να ζουμάρουμε πάνω και να βλέπουμε. Δεν θέλουμε να ζουμάρουμε και να περιμένουμε 8 χρόνια για να βγάλει. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που περιμένω να κάνω, η VenLab θέλει εξωτερικά, τότε θέλει 10 λεπτά να γίνει. Α, περιμένουμε πως είμαι τυχαίος μετά. Play an event lab from Creative Hub. Παιδιά, γιατί θα φορτώσετε, το έχετε κλείσει το μπουρδέλο, το κλείσατε. Μα εντάξει, δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να φορτώνουμε τα events, να περιμένουμε να φορτώνουμε τα events, τώρα σοβαρή, σοβαρή. Έλα τώρα, δηλαδή. Αυτό το σχεδιασμό στο αμαξιού μου. Και αυτό. Να περιμένουμε το χάος και το drift άμα είναι λιγάκι. 8 λεπτά βέβαια είναι, έχει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ας βάλουμε το Formula Drift Car. Ας πάμε στο αγαπημένο μου, το 98 BMW. Θα πρέπει να περιμένουμε κάπου ένα 7 λεπτό. Α, δω τώρα τι μπορώ να ρίξω ματιά έτσι λίγο να περάσει η ώρα. Να ξεκινήσει. Να δούμε λιγάκι κάτι, να ρίξουμε ματιά. Βασικά, ας κάνουμε κανένα gift, κανένα μάξι, αρχικά, όσο πηγαίνει αντίστροφα. Gift drop. Ας κάνουμε κανένα, έχουμε τόσα μάξια, δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται, να γεμίσουμε κι άλλα. Να δουλέψουμε κάποια στιγμή και σε κάτι άλλο. STI το έχουμε δεύτερη φορά. Και αυτό εδώ πέρα το έχουμε δύο φορές, οπότε
Πάμε για new players αυτό, welcome. Πάμε για τα Subaru να τα δώσουμε, ωραία. Και δεύτερο πάλι. Subaru και δεύτερο. Ας δώσουμε και αυτό. Και εδώ έχουμε το αμάξι αυτό πολλές φορές, μπορούμε να το δώσουμε μία. Στο δώσουμε μπορεί μία τώρα. New Holy Turning, Anyone, Community Contributors. Θα το δώσουμε αυτό, enjoy. Ας δώσουμε ένα αμάξι και από αυτό. Είναι σπάνιο, αλλά θα δώσουμε και ένα. Το έχουμε 4 φορές. Λοιπόν... Ας δώσουμε, ας κάνουμε και ένα με καλή πράξη. Λοιπόν, ας δούμε και τα εξής πράγματα τα οποία έχουμε στο event, που έχουμε στα challenge αυτής της εβδομάδας. Εδώ μέσα στο store, όπως σας έδειξα, είναι το αμάξι. Έχετε το Toyota το Air Suite, που να το πάρετε και αυτό, το Cat Mellow. Αν έχετε χρήματα, αντί να το πληρώσετε, μπορεί να πάρετε και το και συγκρίνει Porsche, τη Racing 911, την Deserve Flyer, είναι αρκετά καλή. Για να την κάνετε edit, αλλά κυρίως θα πάρετε την Jaguar DC-Type 1953, γιατί μην την ψάξετε να την πάρετε και 20 εκατομμύρια να έχετε από μέσα. Δεν ξέρω πως την κάνουν, αλλά έκανα λόγο. Για κανένα λόγο. Είδατε, δεν με αφήνει δεύτερη φορά να την πάρω. Στην πρώτη φορά με κρατάει έως εκεί για επίτηδες, για να μην πουλάμε και κάνουμε χωροπολισία συνέχεια έτσι. Πάμε και σε τρίβε να ρίξουμε ματιά αν όλα είναι παίζονται κοοπ εδώ. Λέω μήπως παίζονται. Μήπως δεν παίζονται βασικά. Το πρώτο... Κάτσε να δω και το event που το έχει όμως, μην φύγω. Μακριά. 4 λεπτά έχει λοιπόν. Το πρώτο παίζεται κοοπ, περιμένω τον... Με το Γιάννα απ' έξω. Δεύτερο event. Το Super Saloon σε κατηγορία Α. Παίζεται, ωραία. Και πάμε και στο τρίτο. Α, πρέπει να πάμε στο Event Lab αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει στο νησί το συγκεκριμένο που έχουν φτιάξει, οπότε εγώ μεταφέρομαι αυτή τη στιγμή στο Dev Zone. Τρία λεπτά θέλει. Μου δίνεται μισό λεπτό, έχουμε κιόλας. Enjoy.
Okay, πίστεψα. Να δούμε. Βλέπω άτομα εδώ. Κύκλο. Δεν έχουν κάνει τέτοιο το αμάξι του. Αυτό βλέπω να κάνουν τα τέτοια αμάξι. Κατά ο άλλος ήρθε και μάδιο. Κυμάδιο στο κύμα. Κουτουπλίδες, κάνα κουτουπλίδες. Για να δούμε πώς θα πάτε. Πάντα το drift είναι το πιο εύκολο. Τα υπόλοιπα events γι' αυτό δεν παίζουν. Πάντα έχει ένα drift σε κάτι άλλο. Εγώ και αυτό παίζω. Όταν έχει ένα τσίμα να τα κάνεις όλα, τα ψάχνω. Ναι, είμαστε πάνω στον κύκλο, δεν την πήγαινε. Enter, close. Τι είναι αυτό, τι έχουν κάνει, ρε μαλάκα. Τι enter, close, ένα και κάτι. Τι εννοείς enter close, τι εννοείς, τι καινούργια είναι αυτά. Τι εννοεί enter close. Μαλάκα, έχουμε αποθασιθεί τελώς. Mini enter και το πάει για μέτωλες. Τι μην είναι, δεν καταλαβαίνω καν. Τι είναι αυτό. Μπαίνεις μέσα, μπαίνεις. Τι μην είναι. Μα δεν επειδή δεν βρίσκω ένα άτομο. Και δεν μου κάνει κάτι στο βιμέταση, υποτιθέτεται ότι αυτό έπρεπε να τελειώνει και μετά να έχει άλλα δυσκολίες. Τι είναι αυτό τώρα, ο άλλος πρέπει να φύγει από εκεί. Έλα, έλα. Τι είναι αυτό. Άρα μαλάκες, χαράστε για αυτό το πιθανό δουλεύω. Λοιπόν, πάω άμα είναι στάδα και το βλέπω μετά. Γιατί έπαιξε νερό στα δάσκημα τώρα. Με τις βουλάκες. Hot Wheels και Real Adventure, πάρα Real Adventure πρώτα. Καλά τώρα, πρέπει να μας κάνουν πλάκα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Να είμαι πάνω στον κύκλο να περιμένω σε το μαλάκα για να μην έχω πάει στα υπόλοιπα για να μου πούνε ότι μου δίνει επιπλέον χρόνο αφού είμαι μέσα. Εξ αρχής. Τι να περιμένω, δεν καταλαβαίνω. Τι να πω, πραγματικά. Κάω και ο κεφαλός μου αυτός. Πάμε στο drift που έκανα τα βάλουμε εδώ πέρα, drift είναι, season events και season pair stunts. Πάμε πέρα στο drift, θέλει modules for cars S1. Αυτά που χρησιμοποιούσαμε δηλαδή. Τώρα ποιο θα είναι καλό από αυτά, δεν έχω φτιάξει κάτι, θα δοκιμάζουμε αυτά όπως είναι. Αλλιώς πρέπει να φτιάξω.
θεωρητικά κάτι που έχει κακό handling θα είναι καλό. Θα δοκιμάσω με αυτό τώρα, αλλά δεν το προτείνω. Γενικά τώρα το κάνω προχειάτζα αυτό. Γενικά τα ντέρτα κάνω προχειάτζα στους δρόμους. 62. Τέλος πάντων, πάμε να δοκιμάσουμε μια έτσι, αλλιώς θα κάνουμε ένα edit. Τα δύο ήθελα. Τσίγουρα το έκανα, δεν ξέρω πως θα ήθελα, νομίζω ότι τα δύο ήθελα. Τώρα το έκανα με το setup που έκανα τα υπόλοιπα εγώ. Και νομίζω ότι κάτι, μάλλον δεν ήταν δύσκολο. Αυτό αντιλήφθηκα, ότι δεν ήταν μάλλον πολύ δύσκολο. Πάω στο δεύτερο νομίζω, είναι ψηλά. Τώρα άλλη. Έλα, μ' ακούς? Ναι, σε μ' ακούς. Ναι, σε ακούω. Κάτσε με να δω στη ζωντανή, το έχω ανοιχτό, δεν... Το έχω ανεργό, για κοίτα τον ίσου. Νομίζω σε ακούω και από το και θα δω στη ζωντανή. Είσαι μέσα ή πιο μετά θα πεις? Άμα είναι φεύγω. Κάτι χαλάσανε στο παιχνίδι, περίεργο. Τι εννοείς? Θυμάσαι αυτά τα event, τα gate που έχουν το κύκλους αυτούς που τέτοιο. Ήμουν μέσα στον κύκλο και δεν ξεκίνησε ποτέ το event. Δεν κάνουμε κάποιο update όμως. Εσύ προχώρησε ο χρόνος, τέλειωσε ο χρόνος που είχε. Έγραφε ένα remaining, δηλαδή χρόνο εσωτερικά, ενώ ήμουν μέσα στον κύκλο, Περίμενα μέσα στον κύκλο. Και μετά έφυγε το remaining και εξαφανίστηκε. Τι είναι αυτό το remaining, υποτίθεται έπρεπε να μου βγάλει event, ακόμα κι ας μην ήμουνα. Όχι, ήταν κανονικά το progress event που θα ξεκίναγε, γιατί ήταν στο 10 λεπτό και εγώ στο 8 λεπτό το είχα πάει η πρέφα. Δεν ήταν ότι ήταν κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε σωστά, εκεί λειτουργούσε. Λοιπόν. Τι να πω, πραγματικά, είναι τόσο σάπιχη. Είμαι μέσα. Εδώ. Λοιπόν, πάμε άμα είναι. Πάμε πρώτα στο Χριστό να δούμε τα κλασικά. Το πρώτο είναι Ford Alpha. Τώρα δεν ξέρω τι θα μας βάλει. Βλέπω λίγο ότι είναι προς beach κατηγορία. Προς την παραλία. Θα το έχουν κάνει road. Εγώ θα... Καλύτερα πάρει το off-road, Γιάννη. Ford off-road πάρει. Λοιπόν... Γιατί βλέπω ότι από το σχέδιό του της πίστας ότι πατάει την έρημο, οπότε... Alpha off-road Ford θα πάρουμε. Θα πάρω εγώ δρόμο. Να δω τι έχω. Στο Κοσμοτέ Cinema 2, παιδιά, έχει αυτή τη στιγμή έχει. Indiana Jones. Σήμερα και αύριο. Καλό είναι. Καλό το Ινδιάνα. Δεν είναι τόσο καλό, αλλά εντάξει. Καλό το Ινδιάνα γιατί το δείχνουν αυτό, εντάξει. Αν και ανήκετε Disney Plus, νομίζω ότι μπορεί να το δείξει. Θα έχει εκεί, όντως. Ναι, νομίζω, ναι, αφού είναι της, νομίζω ότι στην Disney δεν πρέπει να ανήκουν. Το Ινδιάνα Jones, Lucas, τα Lucas πρέπει να ανήκουν. Δεν είμαι σίγουρος, μην πω βλακεία, νομίζω. Νομίζω ότι το είχα δει σε διαφήμιση. Ότι είναι τέτοιο. Μήπως αύριο πάμε, άμα έχεις όρεξη και θέλεις, Βασίλη, κάνω a way out. Ναι, πάμε. Ναι. Νομίζω ότι θα μου λέει να πάμε να δούμε το λάνθι μου. Όχι, δεν έχω θέμα. Απλά ξέρει, αυτό είναι πολύ κουλτούρα γι' αυτό. Τι είναι, γιατί αμάξιμο έτσι.
Λοιπόν, να δούμε τι πίσω θα είναι. Τελικά είναι δρόμο. Στο σπίτι, εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τη, τη σκέψη του καφέ χρήστη. Εντάξει. Θυμίζει το χέρι εδώ κάπου. Φαίνεται να κάνω να πάω να βάλω το αβελάκι, ρε φίλε. Γιατί εντάξει. Αν δεν έχει αβελάκι, δεν βλέπει τον δρόμο. Ένα μάξιμο ένα πουλήσει, θα πάει τα λεφτά που θε. Θα περιμένει το αγόρι να βγάζει τα λεφτά. Σιγά. 20 εκατομμύρια θα πάει. Κάποιο θα έχει σίγουρα, δεν πρέπει. Έτσι, δεν καταλαβαίνω τι λε, γιατί να το πουλήσει. Αν θες λεφτά και έχεις το πρόβλημα με τα παιδάκια να τα κάνεις για τα χρήματα του παιδιού. Όχι, όχι, δεν το κάνω για τα χρήματα. Α, όχι, όχι, όχι. Έχω πολλά λεφτά, τι λες. Να και δεν έχω σεξ εσύ, αλλά έχω πολλά λεφτά. Πόσα έχεις το περίπου, Μάσε. 30 εκατομμύρια. Το θέμα δεν είναι ότι έχω 30 εκατομμύρια, το θέμα είναι ότι παίζει με τους πολύ καιρό τα challenges. Που δεν είναι και πολλά τα μάξια που έρθουν. Θεωρητικά δεν είναι αυτό. Θεωρητικά λίγα θα σου λέει. Βασικά πιστεύω ότι τα έχουν δώσει. Αλλά μπορεί να πούν κάνα πέρα από το. Καλά, σίγουρα ξέρω ένα που δεν έχεις, το οποίο δεν το έχουν σχεδόν οι περισσότεροι. Και αυτά αποτύχει και δεν ξέρω πώς θα πούσει. Κάτσε από challenge ή από κλείνωση. Δεν ξέρω, νομίζω δεν ήταν challenge αυτό. Νομίζω από κλειωτίδα ήταν. Από τα άτομα. Μια BMW, δεν θυμάμαι, παλιά του 50 κάτι. Ναι, είναι μερικά μάξια που μόνο σε κύριο ψυχή. Μόνο αυτή νομίζω είναι. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν καλά μάξια που έχουν συγκλήρωση. Αυτά τα κίτρινα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο 20 κάτι είπανε εσύ ότι είσαι update, εσύ 23. Έχετε πάλι. Ναι, θα πάμε πάλι καινούργια τσίμα, δεν πρόβλημα. Σόπα, σόπα, δεν θα βάλω. Δεν θα βάλω. Αυτός. Μα συλλέγγιζε καθόλου αυτά τα παιχνίδια της Disney, το Disneyland Adventures και το άλλο που έχουν βγάλει. Το καρτάκι λες. Όχι, 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 κανονικά παιχνίδια. Με κούφ και τέτοια, βλέπω αυτές κάτι τρέλερ και δεν είναι... κάτσε να πάρει καλά. Είναι στο Game Pass. Α, Platform, φίλε, αυτά τα παλιά φίλε. Ναι, ναι, ναι. Α, τα έχουν καινούργιο είδος, είναι οι Masters. Όχι, όχι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι καινούργιο, μου κάνει εντύπωση, δεν τα είχαμε δει. Δεν τα έχω δει. Βασικά με το χρόνο που έχουμε δαπάνω στο Sea of Thieves μπορούμε κάθε μικρό παιχνίδι να το παίξουμε. Εγώ δεν θα σου βγάλω το τσιμέντε, εντάξει φτάνει, γεράσαμε. Και εγώ, εκτός αν δω κάτι πολύ απλό, αλλά κούρασε το Sea of Thieves και εμένα, ψυχολογικά δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή δεν αισθάνομαι... Εντάξει, να κάνω κάτι το οποίο δεν με επιβαρύνει πολύ ψυχολογικά. Και είμαι ok, αλλά εντάξει να μου ανεβάσει το τηλέφωνο. Ένα σου πω κάτι, εγώ ξέρω γιατί θα σταματήσω. Γιατί μπήκα στην κατάταξη του True Achievements και έχω χάσει πολλές θέσεις. Ξέρεις γιατί.
Γιατί άλλοι πάνε και παίζουν παιχνίδια, παίρνουν achievement χωρίς να τα κάνουν 100% και βγαίνουν από πάνω. Οπότε κάτσε, γιατί είναι μαγικά κάτσα πέρα τα achievement. Για ένα τώρα παιχνίδι τώρα το οποίο έτσι κι αλλιώς. Για κανένα, για κανένα. Θα παίζω και θα κάνω όσο πιο περισσότερα γίνεται για να βγαίνω κατάταξη αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, ισχύει αυτό. Και επίσης φίλε, εντάξει, το γάμισα. Το έχουμε χιλιοπεί, δεν είναι. Το γάμισα, εντάξει. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Για μένα υπερβολή τώρα τους αυτοί τους achievement. Και σε αριθμό. Δηλαδή εντάξει, το χέρι πιο γρήγορα το κάνεις από το Shoothives. Εντάξει, ναι. Μπορεί να μην έχεις κάποια σκύλη να το κάνεις, το δέχομαι, αλλά καλύτερο αυτό. Καλύτερα να είναι θέμα αρχιδιών για να το κάνεις, παρά να θέμα χρόνου. Ναι, συμφωνώ. Πάμε. Αλλά και πάλι μην νομίζεις, πιο γρήγορα το κάνεις από το Shoothives. Σίγουρα κάνεις καλύτερο completion στο χέρι, στο χρόνο αυτό. Αυτό, και ας μην το κάνεις 100%. Κάνεις καλύτερο completion. Co-op. Θυμάμαι τώρα, δεν είδα τι είναι, αλλά δεν νομίζω κάτι πολύ περίεργο. Αυτό που είχα δει. Ναι, μου εντάξει. και έχουν βάλει στο Game Pass ωραία μικροπαίχνητα για να παίξεις. Ακόμα και αυτά που δεν είναι co-op. Έχουν πάρα πολύ ωραία μικροπαίχνητα. Έχει ήρεση, εγώ εντυπωσιάστηκα. Εγώ ξενέρωσα. Γιατί κοίτα την καταπληκτική. Με την Ubisoft, ρε. Η Ubisoft δεν έχει κάνει καλή δουλειά στο Game Pass. Δηλαδή έχει βάλει κάτι. Ναι, Ubisoft δεν έχει. Παιχνίδια. Δεν έχει βάλει καλά παιχνίδια μέσα η Ubisoft. Που είναι καλά όμως. Και. Π.χ. Rayman, δεν έχει βάλει Rayman. Αλλά παράλληλα, γιατί θα πούνε κάποιοι ώρα έχει το Ubisoft Plus. Παράλληλα όμως, έχει το Rainbow Six και όλα τα Assassin's Creed. Και όλα τα Assassin's Creed έχει μέσα. Λοιπόν, οπότε δεν καταλαβαίνω τι κάνει εκεί η Ubisoft, με έχει μπερδέψει λίγο. Ναι, το πάτησε. Τα Rayman να μην είναι μέσα είναι ξεφτύλα. Τα Rayman αυτή τη στιγμή τώρα, για να λέμε τώρα την αλήθεια μου, δεν πολύ ξέρω κατά πόσο. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πολύ πουλάνε στο store για να μην το βάλουν. Δηλαδή πιστεύω ότι οι περισσότεροι τα έχουν στη βιβλιοθήκη τους, κάποιοι τα πήρανε και κάποια gold κατά καιρούς. Ναι, δεν νομίζω τώρα ότι τα. Δηλαδή άμα τόσο πια και gold είναι και τα Rayman, ας βγάζουν ένα καινούργιο. Εφίλε, τα αγοράσουμε. Βγαίνει δηλαδή, τώρα ένα Prince of Persia καινούργιο. Τόδα μου, εντάξει, ξεφτιλίκια. 2D τώρα, βέβαια θα είναι, 2D. Τόδα. Δεν μου κάνει. Prince of Persia κανονικό θα βγάλουν άμα θέλουν τώρα. Αυτό από ό,τι άκουσα, το συγκεκριμένο Prince, αν κάνω κάποιο λάθος. Θα βγάλουν κανονικό Prince of Persia και το έχουν βγάλει για να, δείξουν, για να καλύψουν την πείνα. Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Αυτό κάνανε, αλλά να σου πω κάτι. Αλλά δεν είναι τώρα αυτό, εντάξει. Δεν μπορεί να στείλει καλά με αυτό το λάμα, ξέρω δεν είναι. Εμένα τώρα με ένα μαυράκο, δεν το κάνα και μαύρο. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό το political correctness έχει κουράσει. Εντάξει, yeah. Όχι, μα δεν είναι το, δεν είναι το θέμα. Άμα ήταν μαύρο, σου βγάζει το μαύρο, αλλά ο Μπέις ήταν λευκός. Ναι, ναι, ισχύει. Γιατί το κάνετε μαύρο τώρα, εσύ λέει, δεν είναι το political correct, έλα. Και είναι και άσχημα μαύρο. Και τον κάνω τέλος μαύρο, τον κάνω λιγάκι, για να μην. Παίρνεις ένα χαρακτήρα, ο Prince of Persia είναι ένας χαρακτήρας, τι να κάνει. Ένας χαρακτήρας συγκεκριμένος, φτιαγμένος. Μαύρη το φτιάξε το παιχνίδι που καταλαβαίνω. Όχι, δεν φτιάξα μαύρη ρε, αφού είναι Γάλλοι στην Ubisoft. Α, βέβαια υπάρχουν και κάποιοι Γάλλοι με μαύρη, αλλά. Yeah. Εδώ λέγανε ότι ο James Bond θα παίξει μαύρος. Ο κλασικά εγκλέζος λευκός είναι ένα πάντα και μικρό από τα βιβλία. Αυτό γενικά οι βιομηχανίες πάνε κατά διαόλου. Καλά κάνουν οι παρακολουθοί. Τα μυαλά που κουβαλάνε και τις μαλακίες που τους έχουν στην άλλη. Με τη νέα τάξη πραγμάτων τώρα και τις μαλακίες που σκέφτονται. Ρε μαλάκα, αυτό που κουβαλάει στην άκρη έλεος, ρε φίλε, έλεος. Όχι κολλάει. Εμένα δεν στέλνει τα μάξι μου, το περνάω πάρα πολύ εγώ. Δεν ξέρω πώς γίνεται ρε μαλάκα να το κουφέχτει ο Χάντε και να πιστεύει αυτό. Δεν ξέρω. Η βιομηχανίες πάνε. Καλά, δεν έχουν και κανένα φαντασία τώρα, εντάξει, άσχετο το πολύ αυτό. Ας πούμε το Indiana Jones, τώρα που λες για το Indiana Jones, πρέπει να κάνω σχόλια γιατί μπορεί κάποιο παιδί να βλέπει. Μαλάκα, εντάξει τώρα, δηλαδή ξεκίνησε ωραία, αλλά δεν είχε τώρα ουσία. Κάτσε ρε, το τελευταίο λες. Ναι, αυτό που είδαμε σινεμά με τον Γιώργο.
Πάντως να σου πω την αλήθεια μου, εμένα εγώ δεν χαλάστηκε και με δική του ιδέα. Άλλα πράγματα με ενοχλούσαν. Εντάξει ρε, είναι γέρος, δεν πάει τα κάνει αυτό που κάνει. Ναι βε, εντάξει, αλλά δεν με χάλασε αυτό τόσο. Με χάλασε την υπόθεση, γενικά όλο αυτό, δεν ήταν. Και το κέρι ψυχιού μου νομίζω που δεν έχει, πάντα υπήρχε. Εντάξει μαλάκα, εντάξει μαλάκα. Έγινε, ε. Δεν ξαναπούσα τις πίστες, μην τις ξαναβάλεις. Δεν μπορείς να βάζω, ρε. Μην ξαναβάλεις τα event labs, είναι άθλια, τραγικά. Άρα, παίζω μόνος μου. Είναι άθλιο αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα. Όπα κουμπίσει την πίστα κολλάει, λες και παίζω Viral 2. Και γίνεται μόνο στα event labs αυτό, μόνο, δεν άλλο δεν γίνεται. Πάτε το άμαξο. Έγινε και στη Φόρμουλα 1 κάτι αντίστοιχο. Όχι για μαφέ για δάμα, έγινε στη Φόρμουλα 1. Ένα παιδί μα είδε βίντεο στην Ισπανία. Πέρασε πάνω από τα κέρπη και χτύπησε σαν κολόνα. Λέω εντάξει, καλά πάτε κι εσείς. Αυτό γίνεται και στο μόνο. Αυτό είχε γίνει και στο... σε μια πίστα του Σίλβεστο. Γινότανε και στο. Α, δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό. Τόσες κάτι παιδιά δεν το έχουν στείλει. Έχουν τσαντιστεί πάρα πολλοί χρήστες με την Dirt 10, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση για το Motorsport, για τα προβλήματα που έχει και είπε συγγνώμη, λέει, αλλά το είπε στιγνά ότι λέει, τα πέναντι που δίνονται λέει, στους αγώνες, χτυπάς ένα μάξι που κάνεις οτιδήποτε, είναι συντύχη. Το έγραψαν οι ίδιοι. Δεν δίνεται λέει, με βάση αξιολόγησης. Πού το γράψε. Το IGN Greece το γράφτηκε. Και άμα δεν είναι ίδιος Δασκαλέλος. Δεν ξέρω πως το γράψε, δεν το είδα, δεν είναι πως το γράψε. Αλλά μπορεί να το γράψει ο Δασκαλέλος, ναι. Λέει ότι έγραψε ίδια η τέτοια, ή λέει ότι το γράψαν ήδη. Και να σου πω την αλήθεια μου, και εγώ δεν θα το πιστέψω που το διάβασα, αλλά θα σου πω κάτι. Επειδή έχω παίξει αρκετά το KMO ότι και εγώ στο Motorsport, θα σου πω το εξής, μπορεί να βρεις και βίντεο μου που έχω κάνει live. Θα δεις να τα έχω κάνει όλα πουτάνα στην εκκίνηση, να μην έχω πάει τίποτα από πέναλτι και να έχω πατήσει μια γωνίτσα, όταν σου λέω μια γωνίτσα με τα μάξι μου εκτός και να μου έχει δώσει τα δευτερόλεπτα πέναλτι. Αλλά δεν ήταν νομίζω τυχαίο, γιατί και με το e-win γινόταν. Άρα εκτός αν είναι κάποιο μόνιμο bug, γιατί ενώ αν ήταν randomation θα έπρεπε να μην βγαίνει στη δεύτερη φορά. Εκτός αν το πιάνει δεσμευμένο εκεί πέρα με βάση τη φόρτωση, δηλαδή αν... Δεν ξέρω τώρα τον κώδικα του. Πάντως είναι απαράδεκτο να σου δώσουν και αυτό το σωλιο κόψιμο τα δευτερόλεπτα που σου λέω δεν κέρδιζες κιόλας, ρε, δεν κέρδιζες. Τι να κέρδιζες. Ένα δέκατο να κέρδιζες. Έπαιδε λογικά να αξιολογείται τέλος πάντων το κόψιμο και να σου δίνει το αντίστοιχο πέναλτι γι' αυτό. Τέλος πάντων. Γενικά πολλοί δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε στο Event Island, στο νησί αυτό εκεί πέρα που έχει με το Χ, πώς λέγεται τώρα. Εκεί θα πάμε τώρα. Έχει και ένα τρίτο, αλλά μάλλον δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάτι καινούργιο που έχουν βάλει. Δεν το γνωρίζω καν τι θα είναι. Πώς πάμε στο Event Island. Πατάμε Start. Α, μου έβγαλε. Κάπου το έχει. Πες μου αν μπήκες. Μπήκα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Κάτι έχει κουτί με το να σπάσεις πράγμα, γι' αυτό σου δεν ξέρω, κάτι καινούργιο. Έτσι δείχνει δηλαδή στην εικόνα. Μπορεί να είναι για αγώνας απλά. Για να δούμε. Thank you.
Έχει αμάξι, αλλά δεν είναι. Γιατί είχε το κουτί, είχε το κουτί με το να σπάσει. Τι να πω, το έχω ξεχάσει. Βέβαια σε αγώνα να το σπάσει, δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε κάποιο κουτί εδώ μέσα. Δεν νομίζω, γιατί δεν μας γράφει κάτι. Αλλά γιατί δεν είναι το κουτί στην φωτογραφία. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό δεν θα δούμε τι σου παγιώ. Θα κοιτάω, εντάξει, θα δείγα. Εδώ κάτι, έχουμε τις γύρες. Δεν μας έχει όμως έναν ήρευε, μας έχει μη κανόνικα γι' αυτό. Εκτός αν έχουν αντικαταστήσει το κουτί με τα λεφτά ως η άρα στο τέλος, δηλαδή το reward. Το υπονοούν έτσι. Ωραία θα ήταν πάντως να ψάχναμε το κουτί και να έχει παράδομο. Ωραία σκέψη αυτό. Όπου εδώ αριστερά, ας πούμε, αλλά σου λέει να περάσει στη στιγμή. Ναι, και ας τη μέση είναι στέλνει, που να μαζεύεις τα κουτιά. Να, υπάρχουν ιδέες που μπορεί να κάνεις, να φτιάχνεις. Θυμάσαι με τα ονόματα. Ναι. Το οποίο αδερφός σου, εντάξει. Το παίζεις, ναι. Είναι καλό, αλλά πρέπει να πες του για να γίνει καλός να μάθει να κάνει καλά drift. Σκεφτόμουν αυτές παιχνίδια όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε stream. Και σκέφτηκα ένα παιχνίδι, δεν θα το θυμάσαι. Μπορεί και να το θυμάσαι φυσικά. Το The Cave. Θυμάσαι το The Cave. Ωραίο το. Αλλά αυτό, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει δυστυχώς online. Δεν μπορούμε να το. Νομίζω ότι είναι local. Δεν ξέρω αν κάποιο καινούριο έχει δυστυχώς. Αυτή η μάχη είναι τα local. Ναι, δεν θυμάμαι αν έχει τέτοιο. Unravel θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Δηλαδή, κρίμα, κρίμα. Unravel. Το Unravel δεν ήταν το 2 co-op, δεν φαίνεται. Ναι, αλλά local. Δεν κάτι και αυτό το μαλάκα. Άλλο είχαμε κάνει δίπλα-δίπλα και είχαμε βγει προφίλ να μην κάτι. Ναι, ναι. Μαλάκα, γιατί τον έβλε δεν είχε έτσι. Δεν ξέρω, ή ντροπιάζει. Να κάθεσαι ίσως τώρα να κάνεις παιχνίδια crossplay να πούμε και να μην κάνεις co-op παιχνίδια τέτοια. Είναι ντροπή τώρα. Γενικά εγώ πιστεύω ότι πουλάει πολλά λεφτά ότι για αυτό είναι αυτά τα παιχνίδια. Παιχνίδια που θα πάρουν πολλά λεφτά. Έχουμε καταντήσει και δύο μοναξιάδες με το τότε που είχαμε το PlayStation, αυτό ξέρω. Όχι, δεν υπάρχουν παιχνίδια, ναι, αλλά... Απλά όντως έχουμε κολλήσει με πέντε παιχνίδια, όχι, δεν έχουμε αντήσει αυτό. Να παίζουμε άλλα. Εντάξει. Εγώ κατέβασα κάποια του Game Pass. Αλλά δεν είναι κουβά, δεν ξέρω πού. Θα σου πω τώρα πριν να τελειώσουμε να απαντήσω. Όχι, το τελειώσουμε. Είναι πολλά βασικά που είναι καλά. Απλά το είδα ωραίο. Δεν ξέρω εγώ, υπάρχουν όμως πολλά. Κάτι μια αρχική. Figment! Ναι. Το ξέρεις, είναι δύσκολο. Το Figment. Όχι, απλά τυχαία, τελείως τυχαία το έβλεπα χθες, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φάνηκε ωραίο, τώρα δεν ξέρω. Υπάρχουν και άλλα ωραία παιχνίδια, δεν τα έχω ψάξει ωραία. Ήταν και κάποια άλλα σε στήλ έτσι που ήταν ωραία, αλλά δεν νομίζω να έχουν κανένα κουό. Βασικά, μπορεί να κάνεις με ένα ζήτηση για κουό παιχνίδια Game Pass, μπορεί να σου εμφανίσει τίποτα, αλλά... Λοιπόν, πάμε άμα είναι να βγούμε το χάρτη, Travel to Mexico με το Star. Γενικά μου φάνηκε έτσι πολύ ενδιαφέρον σχεδιαστικά και σε μάχη έτσι, εντάξει δεν φάνηκε δύσκολο, αλλά οκ. Okay. Μασουπιλαμίνα ας πούμε θέλω να ξεκινήσω εγώ τώρα στο YouTube να το στεμάρω. Είναι πολύ μικρό, είναι 2-3 ώρες, 4, δεν είναι πολύ, οπότε δεν θα μου κάνει και τίποτα να το τελειώσω. Σε 2-3 επεισόδια το πολύ. Λοιπόν, να το ξεμπερδεύω. Και έχω και το Sonic Team Racing στο PC που θέλω να το παίξω. Το campaign που το έχω κάνει εγώ στο Xbox. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα δείξει το χρόνο που έχω κι εγώ. Welcome back, John. Ένα λεπτό θέλει να κοιτάξουμε, να κάνουμε ένα τον Dev Zone. Το... Ναι, πάμε. Ξεκινήσει τώρα.
Κάτσε να δω που είναι το δεύτερο κυκλάκι. Είναι πάνω, προς τη μέση. Ένα ντεύτ που έχει εκεί πέρα στο βουνό κοντά. Θα δούμε αν ξεκινάει κιόλας. Αφού είναι ένα λεπτό, εντάξει, δεν θα χάσουμε και χρόνο. Κάτσε ρε, πώς θα το κάνουμε, δεν θα προλάβουμε σε ένα λεπτό. Τι μεταφορά θα κάνεις, ε. Ναι, αλλά σε ένα λεπτό μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Όχι, ένα λεπτό για να ξεκινήσει, δεν έχει τελειώσει. Αντίστοιχο μέτρηση έχει. Πήγαινε στα Formula Drift αμάξια, έχω σαν πέντε κάποιο άλλο. Θα πάμε το πουάτρο. Ναι, πήγαινε σε κάποιο που κάνεις σε βολεύει. Για ντεφτάκι. Να δούμε αν θα ξεκινήσει, αν δεν ξεκινήσει φεύγουμε, πάμε σε άλλο. Αν το κάνει ξανά δεν θα το δούμε. Το κάνε μία, το κάνει δεύτερη, δεν το κάνω. Α, περιμένει κι άλλο παιδί. Ναι. Δεν γύρισα από την κυκλοφορία τυπικά. Όχι, μέσα. Μην καμάλα εκιστεί. Δεν θα μαλλιχτεί μόνο στο. Μόνο το αυτό, εντάξει. Τίποτα, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Σμίκρινε ο κύκλο και έκανε. Ανατάκια τώρα, αλλά ήταν bug. Δεν το έκανα, το γράφω. Time to get sideways. Ωραία, πολλά παιδιά έχουν μέσα. Μάλλον γιατί πρέπει να κόλλησε μαζικά την φορά, μαλακία. Πρέπει και άλλοι που θέλουν να κάνουν. Μπορεί να ήταν ειδικό του. Μπορεί. Αν και έχει άτομα, τα πήρα και εγώ δεν ξέρω γιατί είχε εκεί. Σε είχα ένα double XP σε αυτά. Και δεν ξέρω πότε δεν έχει μεγάλο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο νομίζω. Θα βασικά γίνει σίγουρα, δεν χρειάζεται. Όχι, είναι γρήγορο, είναι μεγάλο. Κοίτα τώρα, ο άλλος έχει μπει και μέσα στον κύκλο να μετρήσει και τώρα κάθεται, δεν παίζει. Εντάξει, αυτό δεν είναι ωραίο. Βαρέθηκε για το τέτοιο. Πρόσεχε εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο, μην πολύ υπερβάλλεις, το δίγα πιο πολύ να τερματίσεις. Γιατί το δεύτερο θα γίνει, αλλά υπάρχει ένα αν υπερβάλλεις να βγεις να το κόψει, να μην κάνει νόημα. Όχι ρε, πως πάρα από 300-400 μην κάνει, γιατί δεν θα δω να μας κόψει. Θυμάμαι αυτό γιατί έκανα, είχε ένα συγκεκριμένο πράγμα σαν να τσίμει να κάνει. Κάτσε ρε μάγα, το θέμα είναι ότι εδώ τώρα 5 λεπτά για να βγούμε από το τρίπτο. Ναι, αφού σου λέω, οπότε δεν χρειάζεται πολύ πώς να κάνεις δύο πρέπει να το τερματίσουμε. Τίποτα, θα το τερματίσουμε εκτός αν ο πρώτος σου κάνει τόσο μεγάλο κόμπο, τελειώσει. Αυτό προσπαθώ να το κάνω εγώ να είναι, μου πιο μπροστά σας. Εγώ είμαι ήδη στις 300. Καλά, εγώ είμαι 300 κάτι και δεν το πάω, δηλαδή το πάω, γιατί θέλω να τελειώσω. Είναι πολύ εύκολο να το χάσει για τον πίσω να το συμμετέσει. Δεν το χάνουμε, ωραία, αλλά τώρα παίξαμε τώρα στην περίπτωση της περίπτωσης, ωραία. Νομίζω τελειώνει σε λίγο. Μέχρι 700, όχι, μέχρι 700 πρέπει να κάνει. Αλλά γενικά σου τρώει χρόνο άδικα. Teardrops. Run your teardrops. Να, όλος χτύπησε και μπορεί να το χάσει. Το χάσει σίγουρα. Τράκαρε. Τον είδα, ναι. Για πες σου δεν το κάνει. Και βγήκε και εκτός και όλα, τράκαρε. Το χάσει, το χάσει, αλλά συνεχίζει. Πάντων, εγώ έχω 400.000. Το έκανα εγώ, δεν το έκανα αυτός. Αυτό που σου είπα. Έφταναν οι πόντι για να γίνουν. Drift run νομίζω είναι να πάει σε τη γραμμή, δεν είναι. Drift run. Ναι, να κάνεις πάνω στον δρόμο. Τι μπορεί να το ξάγει.
Σε μένα, είμαι παλιά πουτάνα. Δεν ξέρω εγώ ότι αυτό το τέτοιο είναι δύσκολο. Ανάποδα πας εσύ. Σου βγάζει καμία από εκεί που βάζει. Ναι ρε, κάνω και πρώτη. Λίγο μαλάκα σε φάγει. Μόλις τερματίσεις θα σου πήγαινε ανάποδα ρε. Α. Δεν θα δίνω, γίνεται το τέτοιο σταϊκό αυτό. Δεν ξέρω, εγώ πάντως δίνω κάπου. Γιατί δεν μπορώ να το δω. Εμένα μου δίνει, αλλά μπορώ το σταϊκό, μην ξεκίνησε από την αρχή. Εσένα δεν σου βγάζει από πίσω το κόλλο σου, ε. Ναι, ναι, μου βγάζει, μου βγάζει. 70.000 είναι σχεδόν έγινε. Ξέρεις τι τώρα, εγώ ανθρώπινα μπερδεύομαι. Τι είναι μέσα στο... Κάτσε μία να μου το κόψει από τον άλλο. Όλα από εδώ πάνω. Ενώ μου το έκανε fail, γιατί. Δεν είναι ομάδα εκεί σκαγό. Έφτιαξε το παιχνίδι βασικά. Εντάξει, μια φάξη. Δεν είναι ομάδα εκεί σκαγό. Τι κάνουν ρε, βγαίνουν απ' έξω ρε οι άλλοι. Γιατί δεν πρέπει να βγαίνουν μέσα στον αγώνα ρε. Round 2 complete. Πάμε, get to round 3. Έπρεπε κανονικά να μηδενίζουν τα events αυτά εδώ. Έπρεπε να μηδενίζουν, να μην είναι εδώ και δείστε πραγιολίσθηση. Αυτό είναι, πήγαινε στον κύκλο επάνω και κάνε drift απλά. Μέσα στον κύκλο πρέπει να πάω. Ναι, μέσα στον κύκλο. Είναι εύκολο αυτό. Πιο εύκολο το drift. Δεν θέλει drift ρε, προγιορίστηση θέλει. Μέρα έτσι μου λέει. Όχι, drift θέλει, απλά έχει κολλήσει. Έχει χιλιοκολλήσει το παιχνίδι. Όντως τώρα. Όντως ναι, όντως να έχει. Ναι, ναι, αυτό σου λέω ότι έχει κόλλημα το παιχνίδι. Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί σωστά. Τι σου είπα, ότι το συγκεκριμένο event έχει κόλλημα, έχει πάθει κόλλημα για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσωτερικά το άμα fast fail δεν μπορεί να σου αναμετρήσει. Δεν έχει να πα από την έναρξη. Αλλά σου λέω έχει φάει κόλλημα το παιχνίδι. Δεν γίνονταν αυτά. Έγινε, αλλά φάγαμε τόσο χρόνο που δεν έβαλα το φάμε. Έσχο. Πραγματικά. Όντως, έλεγε κερδίστε πλαγιολίσθηση και όταν έκανες πλαγιολίσθηση δεν μέτραγε. Ναι, το είδα. Μα, όχι, μπορεί να μέτραγε Γιάννη, αλλά μπορεί και να το κάνει κι άλλος. Τώρα, κατάλαβε τι γίνεται. Μπορεί και να μέτραγε, αλλά τώρα. Και να μην μέτραγε. Λοιπόν, για να δούμε τι θέλει το co-op το σαν BW. Pickups 4x4C. Νομίζω ότι είχαμε παίξει κάτι αντίστοιχο και πρέπει να έχουμε... Hot hatch μου πες. 4x4. Pickups 4x4. Νομίζω ότι είχαμε. Θα πατήσω. Είχαμε παίξει ένα μαζί. Ένα λεπτό θέλει. Κάτι είχε πρέπει να έχουμε. Θυμάμαι και εγώ ότι είχα ένα που ήταν λίγο σάπιο, αλλά εντάξει, δεν κάνει δουλειά του. Θυμάμαι ήταν ένα που ήταν... Λοιπόν, pickups 4x4 και μου είπες C. C, ναι. Ωραία, την έκατσα, δεν είναι. Αλήθεια, ναι. Λες. Ναι, πρέπει να φτιάξω. Καλά, τώρα το πάτησα γιατί είχε 4 δευτερόλεπτα, σίγουρα δεν έχει ζέρε. Μου κάνει τύπωση δεν έχω, να παίξει ένα μαζί. Τώρα δεν θα φτιάξει. Καλά, το κόψα, δεν το πατάω, ε. Ναι, κόψε. Δεν θα πατήσω χείτε. Πώς νομίζω ότι είχες, ε. Δεν ξέρω, προσπαθώ να προλάβω εγώ τώρα, αλλά...
Δεν θα προλάβεις, οπότε δεν πατάω μόνο, γιατί δεν... Άσου, δεν πατάω. Κοίτα, εγώ είχα ένα, αλλά μου είχε σαπάκι. Λοιπόν, μόλις αγόρασα, παλιά. Ναι, το ξαπατάω το, γιατί... Μπορεί και να μπαινες, αλλά δεν... Θα τον οριακό. Δεν μπορούσα να το δω. 2,5 λεπτά, αντέξεις παιδί. Γενικά εδώ θέλει να είσαι καλός σε αυτό, γιατί θα είναι off-road μάλλον. Και στα off-road τώρα. Έχει βάλει κρύο. Έχει κρύο και εμείς δεν έχουμε καλυφθεί. Πώς θα κρατήσει το κρύο? Νομίζω θα φτιάξει μέσα στην ομάδα. Τώρα με χιόνια ρε φίλε που έχει την πάρνη θα φέρνει σίγουρα, δεν θα είναι και δυσκολός καιρός. Έχουμε. Δεν έχουμε πολλά. Έχουμε αυτό και άλλα δύο και εγώ έχω τα extended τα άλλα. Δεν τα έκανα όλα. Να ξέρεις ένα όχημα που είναι ακριβό, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Στο Festival Playlist, στο Forzathon μέσα, έχει το Jaguar, το C-Type 900 Forzathon Points να το πάρεις, το οποίο δεν πουλιέται μέσα, αλλά πρέπει να είναι πανάκριβο για να το πάρεις. Οκ, ας το πάρω. Είναι σπάνιο. Άμα δεν είναι, αν τα έχεις τα χρήματα, πάρ' το, μέρα μας τελειώσει, να βλέπεις. Έτσι και αλλιώς για τέτοια store μέσα πράγματα είναι. Δηλαδή. Είχα, έχω... μαζεύεις το με τα challenge, δεν νομίζω, και εγώ έχω. Έχω 4.700. Πάρ' το τώρα και βλέπεις. Δεν θα τα δίνουν για πάντα τέτοια μάξια μέσα. Κάποια περίοδο είναι. Τι εννοείς τι έχει, τι έγινε? Τίποτα, το όχημα έχει τόσο μεγάλες ζώδες αυτές τις δυνατές που πάτησα πάνω στα βάγια και με κατέβασα επευθεία. Σπασμένος ήταν, Βέβαια, νομίζω ότι δεν είχε καλή απόδοση αυτό το όχημα, γενικά. Κουνγκ φου, κουνγκ φου. Αλλά θα πάει αυτό και πάλι. Super Mario, φίλε. Θα σου δώσω, το έχω σε γύρω. Ναι, 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 πολύ ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Εγώ, φίλε, πέρασα υπερβολικά ωραία με το Super Mario, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ έχω δει και τα δύο Sonic με τον Jim Carrey, το οποίο είναι ωραία, το Sonic. Δεν τα έχω δει μεταγλωτισμένα, βέβαια. Στην μεταγλωτισμένα σίγουρα θα είναι καλύτερα, αλλά απ' την άλλη η φωνή του Jim Carrey στα αγγλικά είναι σίγουρα πιο top. Αυτό είναι το κακό, όταν μπλέκεται τώρα ηθοποιός ο γνωστός. Εντάξει, είναι λίγο στη μέση. Αλλά δεν είναι τόσο καλά τα Sonic, δηλαδή είναι καλά, αλλά πρώτα απ' όλα τα Sonic δεν είναι στην κατηγορία, γιατί είναι animation με real-time σκηνές, οπότε είναι κάπως στη μίξη. Αν και το Sonic το 2, να σου πω, αλήθεια, μ' άρεσε. Το 1 το Sonic, έτσι και έτσι. Το 2 μ' άρεσε.
Για να δούμε. Off-road πρέπει να είναι τώρα, με την κάτσα να δούμε. Στην πιπίδα παίζουμε εδώ, ελπιπίδα. Ελπιπίδα, όχι. Ελπιπίδα. Ελπιπίδα, πιπίδα. Μαλάκα, το είδες το βίντεο που σου είχα με τον πιπίδα από τη Λάμψη, εκεί πέρα με τον άλλο σταυροφόρο. Το δες, στο αστείο. Ναι. Μαλάκα, τι είναι αυτά, μαλάκα, τι γεύσματα είναι αυτά. Και μετά σου λέει οι παλιές παραγωγές ήταν. Ποιες παλιές παραγωγές. Μια χαρά είναι η γενική. Αλλά από όσο κόσμος μαλάκα πρέπει να έχει πρόβλημα, ρε. Συλλογικό, δεν το λέω. Καλά, δεν θα οδηγήσουμε τώρα εδώ πέρα χωρίς. Ποτακί, κάνε γάμο το μου πουτά ένα στην άκρη. Τώρα αυτός εδώ έχει σύρε μαλάκα, πώς το έχει έτσι. Ποτάκι άνθρωπος. Άνθρωπος και είναι και θεόρος, καθυστερεί. Κλείνει τον δρόμο. Κοίτα τον πάνω, περάσεις τώρα. Κοίτα, τι κάνεις. Είναι άλλο. Έχονται σηκώ. Τι κονάρι θέλει, θα πιάνω, πλάκα. Πρέπει να βγεις με τον πρώτο, δεν έχεις καταλάβει, βλακάκο. Κοίτα τι κάνει, με κλείνει ρε, δες εδώ το μαλάκα. Κοίτα γύρισε, γύρισε ρε το μαλάκα. Τι καθυστερημένη ρε μαλάκα είναι. Γι' αυτό του είναι μια απευθείας. Του περάσω δύο ξεπερδίπωση. Σκουπιδάριο ρε μαλάκα, τόση ώρα δεν είχα φτάσει. Φίλε, εμένα, το πρόβλημα μου είναι που πάνε, δεν ξέρω αν το καταλάβουν τα παιδιά, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται. Αυτό το συγκεκριμένο mode δεν είναι σαν τα άλλα mode. Όχι ότι δικαιολογείται το άλλα μου να παίζει έτσι, αλλά αυτό δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλουμε να νικήσουμε, ρε φίλε. Δεν θέλουμε να ξαναδώ τη μούρη σου πάλι στον επόμενο αιώνα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ξαναβλέπω τη μούρη του τώρα, το ερτούμπε, στον επόμενο αιώνα. Τι να το κάνω. Δεν πειράζει, γι' αυτό έχω αφήσει το ποτάκι τώρα εδώ. Το ποτάκι μου σου πάει, ωραία. Τώρα δεν θα τον αφήσω εγώ να πέρασω. Καλά, δεν θα τον πέρασω. Αυτός είναι πρώτα και το μάι. Γιατί έχει φτάσει ήδη κοντά μας. Γιατί δεν χτυπάει, έχει live μας. Εσύ νομίζω ότι χτυπάει. Α, δεν ξέρω, γιατί άμα χτύπησε το ρυθμό που έχουμε δεν νομίζω. Άρα ο Φρόντ τον αφήνω πίσω. Ωραία, αυτό το νάτι σένα. Παίρνω. Όχι, παίρνω. Εντάξει, δεν είναι βίος πάντως τα χτυπήματά του. Εντάξει, για να είμαστε εκεί. Ωραία. Τουλάχιστον με εμένα. Αλλά εντάξει, οκ. Δεν ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει πολύ θέση τώρα.
χωρίς τον πέρασα. Ω μαλάκα, τι τύπαξες. Τι ώρες πέρασα. Τα φρήματα να φύγει. Πώς τους βγήκα έτσι. Το κατάλαβε καν ότι πέρασα. Κάτω η Ματέξ έφαγε αυτό. Αλλά υποτίθεται ότι είναι off-road και δεν είχαμε off-road δρόμο. Δηλαδή τέξτε. Βέβαια τα οχήματα είναι off-road αυτά. Η κατηγορία αυτή, όλα τα οχήματα είναι κατασκευασμένα off-road. Γιατί αυτή η κατηγορία είναι περισσότερο βανάκια και τέτοιες κατηγορίες. Η άλλη σαν φουρνάρια. Εντάξει, αλλά και πάλι φέρανε κάποιοι εντάξει, το έχουμε δύο ομάδες και ομάδες. Τέταρτη και πέμπτη θέση τώρα είναι τυχαία. Στα όρθια που περνάνε από εδώ. Είχαμε στην πρώτη πεντάδα άτομα. Εντάξει, αν και εντάξει τώρα δεν κρίνεις κατά τους παίχτες τώρα σε χαμηλές κατηγορίες. Σε κάτι εσένα και S2 τους βλέπεις αυτούς, αν ξέρουν να παίζουν. Τώρα στα αργά πρέπει να έχεις απλά καλό setup. Όχι, μα μου είναι έρθω εκτό, καταστρά του. Άμα πέσω σε νερά, είναι δες και περνάω από δρόμο. Σπασμένο το όχημα. Ούτε το Warthog δεν πρέπει να έχει τόσο μεγάλη τέτοια, τόσο μεγάλο ύψος με τα λάστιχα. Και νομίζω το έχω δει για ένα αυτό το όχημα στη ταινία. Σε κάποια ταινία είχα δει παλιά, μα πια. Καινούργια ταινία, ενώ τώρα είχε αυτό το όχημα στο παλιό. Όχι, δεν ξέρω, σίγουρα. Κάτι άλλο το άσχημα ήταν. Κάποια άλλη ταινία γίνονται στο βίντεο, δυνατόν και... Ξαφνικά εμφανίζεται αυτό και εδώ, Αμερικανιά είναι, ρε. Α, είδες τώρα από το σκουφό. Είναι off-road κανονικό. Τώρα δεν είσαι, ρε. Τι αυτό να πω. Θα το δείτε το. Ο Παύλος ακόμα το πιάσουμε, τι κάνει ο Παύλος, πώς το έχει έτσι.
Παναγία μου. Θα το πεις ποτέ. Σπασμένο ποτάκι μου, αδερφέ. Ξύπνησε αυτό το TAV 4, αυτό δεν ήταν ξεχασμένο. Τι έγινε. Δεν μπορεί ρε μαλάκα στον δρόμο να τρέχει έτσι, εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό, μπροστά, αυτό το όχημα μπροστά είναι. Ναι. Τι είναι, δεν βανάκι αυτό. Μα βανάκι. Εντάξει, μαλάκα, εντάξει, στον δρόμο τρέχει σαν να είναι αλφα, εντάξει. Okay. Μα και εγώ πάω καλά, δεν μου κάνει τίποτα το πλησιάζει. Εντάξει, καλά. Όχι, πως το έχουμε πολλή ανάγκη, αλλά θέλω να σου πω τώρα για το Prestige. Έχω να φτάσουμε τώρα ένα ποτάκι, τρία άτομα και τρεις πάμε καλά, τέσσερις εδώ, δηλαδή. Είμαστε ανταγωνιστικοί εδώ. Είμαστε ανταγωνιστικοί για μας, για το ποτάκι. Κρίμα. Δεν πιέζει. Το χτύπησα, αλλά βγήκα. Νομίζω να τον πέρασα. Τον πέρασα, τον πέρασα. Ήθελα να γίνω πιαλό να μας αφήσει για να τον πιέζει. Εντάξει, σούπα, δεν θα χρειάζεται, δεν θέλει τώρα. Εντάξει, σιγά, γιατί πότε τους σκεφτείς άμα. Θα τους σκεφτείς. Κάτι θα κόψω. Δεν ξέρω να το κόψω, να τους πιέσω. Αν και νομίζω ότι είναι δικό μένα, στον τεράσιο κι άλλος. Άμα τον περάσω πρώτος, μετά δεν είναι το ποτάκι, δεν τέχει. Πώς κατά τον πέρασε ο δεύτερος της συμβούλησης μου, κάνει εντύπωση, άμα το χτύπησες εσύ. Τι λες, δεν το χτύπησα, τον έβαλα έξω. Απλά βγήκα για λίγο και εσύ είχαμε δει checkpoint. Ναι, είχε δίκιο, είχε δίκιο, είχα βγει λίγο τώρα, ότι είχε δίκιο. Γι' αυτό τον πέρασε. Be wild side, no and no recruit. Τι ακόμα μου, έτσι. Να. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο άλλο. Ναι, δύο ακόμα. Ούτε μένει ο Φρόντ Αλφα. Πάμε. Ένα λεπτό θέλει για να πατήσω Star για να πάρω το τέτοιο. Το όχημα το δεύτερο. Ωραία, και τα δύο που δίνει είναι τέτοια. Και τα δύο που δίνει είναι σπάνια σήμερα. Thank you.
Ρε εσύ άκουσες κάτι, αλλά το ψάχνω και δεν ξέρω αν είναι fake news. Θα βγει καινούργιο Alien. Κάτι διάβασα με ένα όνομα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο... Ταινία ή παιχνίδι. Μόνο στην ονομασία. Ταινία. Δεν ψάξω, εγώ. Είδα ένα τρέιλερ και έλεγαν ότι είναι official, αλλά δεν ήταν official. Γελάω. Το όνομα μπορεί να έχει βγει, αλλά ενώ δεν έχει βγει τρέιλερ, κάτι αυτό. Δεν υπάρχει. Α, τώρα μεταξύ μας τώρα και το Covenant τώρα που το βάλανε. Πού θα βάλω το Covenant, σε ποιο, στο Netflix. Τώρα δεν μου κουτάει στο Covenant, πες στις άλλες. Πάρα το ηλεκτροκίνητο ενός που. Αργεί ρε φίλε, γιατί αργεί. Για κάποιος θα έχει σου άνθρωπο. Τώρα ρε μαρτάκα ο 2 πέρασε ξεκάθαρα απ' έξω ρε φίλε, γιατί μένα με κόβει να το κάνω κι άλλοι περνάνε. Έχουν βρει exploit. Να σου πω ρε φίλε. Το τζάμι να ξέρει πω είναι λίγο επικίνδυνο, πρέπει να μπορεί να κόψει και λίγο. Αν και σε άλφα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Μαλάκα κούραση είναι αυτή η πιστέλα. Είναι κούραση, ναι, και βέβαια να κάνουμε και λάθος. Πρέπει να συντηρητικά να την πάρουμε στη θέση γιατί βλέπω τους άλλους. Αυτές έχουν λούσει, οπότε... Θα ήταν να πάμε συντηρητικά και να μας φεράσουμε. Μια χωνής, ο δεύτερος δεν περνάει απ' έξω μια χαρά. Τι γίνεται να κάνει λάθος. Ναι, κυνηγάει εμένα ο δεύτερος, αλλά δεν θα κάσω και πολύ. Εγώ κάνω την οδήγησή μου, θα μου περάσει, πέρασε. Γιατί το βλέπω ότι το βλέπετε αγωνιστικά, δεν το βλέπω.
πιο καλό χάντινγκ από αυτόν. Το όχημά μου είναι πιο μαλακό. Σκέτη κούραση είναι πίστα. Ναι, χάλια είναι. Είμαι τόσο βασικά. Τους αντάδες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η πίστα όταν δεν υπερβάλλεις πολύ. Τα περνάς δηλαδή χωρίς να πας τέρμα-τέρμα. Με σωστά φαϊναρίσματα, σωστά. Πας πιο γρήγορα. Εγώ που άρχιζα και δεν κοίταζα τα φτάνα τα πάντα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κάνεις πιστεύω. Ο Ταβέινις βγει δεύτερος. Είναι λογικό άμα τζιτάρει. Τι ονόματα είναι αυτά τα Ταβέινε κάμερα 45, μα λέγα, πού τα βρίσκουν αυτά τα ονόματα τα βάζουν. Είναι Red Bull. Μάλλον είχα κάποιος Red Bull και δεν τον άφηκε για αυτά τα Ταβέινε. Ω, τώρα κάποιος τι πάει είναι με Xbox One και μας... Ναι, κάποιος είναι με One μάλλον. Και τη Δευτέρα πρέπει να πάω να υπογράψω τη σύμβαση για τα μαθήματα. Να πάω σε αυτό για να την δώσω τις υπογραφές. Αυτό προσώπως με να την υπογράψεις. Δεν γίνεται μέσω τέτοιο, δεν γίνεται μέσω τέτοιο. Πρέπει να θα σου πάω εγώ τα χαρτιά, έτσι κι αλλιώς θα πάω και φωτογραφίες να βγάλω, οπότε... Δεν μπορώ να κάνω αστυνομία για την ανανέωση, αλλά από ό,τι διάβασα από ένα site που είναι του στρατού που γράφουν για αυτά, δεν έχει σημασία να λήξει ότι δεν ανανεώνεται από ό,τι γράφει ένα παιδί, αλλά για το άλλο. Αλλά εντάξει, θα του πάω ένα τηλέφωνο να του ρωτήσω. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω, κουλό είναι να λήγει και να μην ανανεώνεται τώρα σε ένα μήνα τώρα και ένα μισή. Εντάξει. Τώρα, άμα του έχει λήξει αιώνες, μπορεί, αλλά τώρα δεν θα σου αφήνουν κανένα τρίμηνο, ξέρω εγώ, δίμηνο. Δεν νομίζω τώρα για τόσο κοντινές αποστάσεις. Απλά ξέρεις το θέμα, τα μαθήματα είναι εξάωρα, το οποίο σημαίνει ότι εγώ δεν αναφέρω την κούραση. Εγώ αναφέρω την εμπέδωση. Εκτός αν γίνεται μέσα στο μάθημα που δεν είναι online, γίνεται και πρακτική άσκηση, δηλαδή τα εφαρμόζουμε όλα και είναι λίγο αλληλεπίδραση. Τι να πω. Το θέμα είναι να μου μείνουν πράγματα, Εγώ αυτό με ανησυχεί, όχι κάτι άλλο. Φοβάμαι ότι θα πάνε όλοι με τσιγάρο στο μάθημα και δεν θα θέλουν να παρακολουθήσουν. Εδώ δεν παρακολουθούν τα σεμινάρια που πληρώνουν, θα παρακολουθήσουν αυτό σοβαρά. Βράβησε. Βασικά μπορεί να είμαι και εγώ με καθηγητή ή δύσκολο. Δύσκολο. Για τέτοιο μάθημα. Δεν πιστεύω να είμαστε και πάρα πολύ, αλλά... Θα δούμε, θα δείξει. Την Πέμπτη που είναι. Είναι μικρή πίστα.
Εντάξει, εύκολο. Αυτή ήταν καλή πίστα, ήταν βατή. Ήταν βατή. Αυτό το 85 είναι καλό, το S200. Το έχουμε, αλλά είναι καλό σαν μίξη. Οκ, και πάμε και στο άλλο. Jeep B. Αυτό, Γιάννη, μπορεί να μην έχει αμάξι, να ξέρεις. Jeep κατηγορία B. Θέλω να το δώσουμε έτσι, για να ξεμπερδεύουμε. Ναι, μόνος. Ωραία, δεν καταφέρω ότι το θέλω. Δεν είναι και εγώ σίγουρος να θέλω αυτό. Γιατί το GP είναι μάρκα γι' αυτό. Γκαζώνουμε! Όχι, όχι, μην γκαζώσεις! Γκαζώνουμε! Είχα ένα, αλλά δούμε πώς θα πάει, γιατί αυτό το μου κάνει τούμπες γενικά. Στο νέα κατηγορία τώρα, σε αυτή δεν ξέρω. Ο Νεκτάριος τα κάνει, μαλάκα. Δεν έχει βάλει τίποτα Game Pass, είναι τόσο εδώ βρίσκεται. Έτσι άπησε. Τι κάνει, τι να πω τώρα, εντάξει, είδες τελικά ότι δεν ήταν λεφτά, ότι απλά είναι μαλάκες. Ναι. Δεν είναι θέμα οικονομικό, ούτε πριν για αν ήταν οικονομικό το θέμα. Μαλακίες απλά ήταν. Δεν σκεφτόμουν να κοίταζα κάποια στιγμή μέσα στο 24, αν άλλαζε την τηλεόραση που έχω αυτή εδώ, είναι πολύ παλιά. Να έπαιρνα μία 30R, κάτι. Άμα θέλει ο πατέρας μου να πάρει. Άμα βρω κάτι αξιόλογο. Το θέμα είναι να τις κάνουμε αυτό. Έχω χρόνια. Μωρέ, δεν είναι άσχημη να σου πω. Απλά είναι λίγο αντισυμβατή με τα USB και αυτά τώρα με τα χρόνια. Εγώ θέλω να κοιτάξω ο Philips να πάρω, να σου πω την αλήθεια μου. Τι να, ποια USB, αφού στον υπολογιστή τα βλέπεις αυτά, ρε. Να. Αν είναι για το USB, δεν το κάνεις. Δεν βιάζω. Δεν βιάζομαι τώρα. Καλή, αφού δουλεύω ακόμα. Δεν βιάζομαι τίποτα. Δεν είναι κάτι που με καίει. Καλή. Πάει στην γερο πίσω, μαλακά. Πάνε και αυτό. Πραγματικά πρέπει να πέρασε το όριο. Αυτό ήταν πραγματικά στο όριο. Μπορεί και να ήμουν μέσα, αλλά ήταν άμα έτσι μπορεί να μην το δώσει.
Τώρα όχι μόνο στρατού, είναι στρατού σίγουρα από που τα έχει μπροστά. Από το 50. Στάγερ. Όχι με αυτά μικρά, μαλακίες, πως θα λένε αυτά που βάζουν στα ποιότητες. Τα τσιπάκια τα... Στάγερ τα μεγάλα, τα, αυτά τα μικρά, τα μήνυτα. Μου δει λίγο καλός. Λίγο καλός, γενικά σε στρατό υπάρχουν. Ωραία πολύ. Τα τσιπάκια τα... Αυτά που έχουν και δύο θέσεις πίσω, δεν ξέρω πως τα λένε. Δεν τα έβαλε για να μην έχω μεταφορές. Θυμάμαι εγώ το στρατό, εγώ υπερβολικό, που δεν είχαν συντηρήσει μαλάκα το ασθενοφόρο τους. Μαλάκα. Λέει, λείπουν λάδια και το λέει ο αξιωματικός του άλλου. Λέει και άμα αναρρωστήσει κάποιος όταν πάμε. Λέει με το στάγκερ. Και λέει θα πάρουμε ένα ολόκληρο στάγκερ, του λέει να σηκώσουμε ολόκληρο στάγκερ να κάψει τόσα και να πάρουμε ένα σταδιότη, του λέει. Ένα τελευταίο τώρα, κάνουμε και αυτό εδώ. Part 2. Οδηγάμε στο καμάξι και το κομπιούτερ έχει τελειώσει στο καμάξι με μένα. Και για κάποιο λόγο στην ευθεία φεύγει 100 χιλιόμετρα. Ναι, αυτό σου λέει αυτό που είδα, ρε παλιά. Είναι σχρό, ρε. Ότι δεν τρέχουμε τα ίδια στατιστικά και το ίδιο... Βασικά, εντάξει, τώρα κοίτα, το χάρτινγκ το πώς χειρίζεις εσύ και το κομπιούτερ δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά... Στην ευθεία έπαιρνα και την ίδια αντίληψη του παιχνίδι. Ότι κλέβουν τις στροφές το ξέρουμε. Έχει στροφές, ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις κιόλα. Θα σου πει ο άλλος, είσαι αργό στροφές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό φταίει. Τι φταίει.
Γιατί και τρίτο γύρο, ρε παιδιά. Μαλάκα, δες εδώ! Το ποντάκι με τα 680 έχει κάτσει πίσω από τον άλλο με τα 700, μαλάκα. Θα το φτάσει. Μαλάκα. Εντάξει. Μιλάμε με το Forza άλλα επίπεδα. Μαλάκα, δεν θα το φτάσει. Εντάξει. Έχεις κάνει 40.000, ναι. Όχι 40.000, 40 πόντους. Ναι, έχει το σπάνιο αμάξι. Έχει και τα δύο σπάνια. Αλλιώς έχει εύκολα πράγματα για αυτός. Δεν θα δυσκολέψει, αλλά δες αν έχεις κάνει 40. Γενικά δεν είναι, τα γύρω-γύρω είναι πολύ εύκολα, δεν έχει δύσκολα αυτή την εβδομάδα. Αν δεν έχεις κάνει. Τα έχεις κάνει, Γιάννη. Όχι, δυστυχώς, τότε το 32. Πόσο σου. 32. Κάτσε, θα το πάρω, έλα. 32-34. Λοιπόν, 36, πάει 38. Το αμάξι, από πόσο θέλει το αμάξι το Forza Thon Wicked Challenge αυτό, πόσο δίνει. Τα 4 steps. Περίμενε. Γιατί εγώ το έχω κάνει και δεν μου το βγάζει τώρα σε. 5 πόντους δίνει. Δεν αξίζει, περίμενε λίγο, ρε. Τα challenges γενικά τα Danger Signs τα δύο είναι εύκολα να ξέρεις. Η φωτογραφία τι είναι, ρε, να βγάλω, μασέ. Η φωτογραφία είναι να πάρεις την πόρσε και να πας στην πόλη πάνω και να μάθεις μια φωτογραφία, αλλά με σταματημένο αμάξι. Ωραία, γάμα την πόρσε. Η εκεί που πρέπει να σπάσουμε που είναι. Μασέ. Ναι, θα σου πω τώρα, πάω εγώ, να. Ναι. Πες μου για να πάω, για να σπάσω τους κύβους. Είναι για παραπάνω πόντους. Ναι, δώσε μου ένα λεπτό. Θυμάμαι στο που είπα να βάλω το όνομα για τα σίγουρα. Ναι, εντάξει, οκ. Βάγεται λαζρένα. Να το, εδώ είναι. Θα πάω τώρα εγώ. Κάτσε εκεί, δύο. Είναι βόρεια, όχι κέντρο δεξιά. Κάτσε για να δω. Δεν σπάω κανέναν, γιατί έχει. Κέντρο δεξιά, λε. Είναι, όχι, είναι βόρεια. Βόρειο. Βορειοανατολικά. Πάνω δεξιά. Είμαι άκρη πάνω δεξιά. Στην περιοχή που λέει Hotel Mirador λίγο πιο δεξιά. Έτσι λίγο. Ρε με βγήκες. Πώς βγήκες. Δεν σε βγήκες από το κομβόι, ρε. Όχι, σε βλέπω μέσα, είμαστε και δυο. Κάτσε, πώς να είσαι. Κάτσε, τα βγάλα όλα και άφησα μόνο τους διαδικτυακούς φίλους, γιατί το δει. Άστο καλύτερα και κοίτα και προς τα πάνω μου όλα ανοιχτά, μήπως κάτι δεν είναι τόσο καλά. Ρε μαλάκα, τι σκουπίδι είναι, ρε μαλάκα αυτό. Υπάρχει περίπτωση να κολλάει, γι' αυτό σου λέω. Όχι, βέβαια, έχει κολλήσει, δεν βλέπω παίχτες. Λοιπόν, δες την περιοχή. Η περιοχή λέγεται Valle de las Ranas και είναι πάνω δεξιά. Valle de las Ranas. Α, την θα πας όμως από την πλευρά, θα πας από την περιοχή, όχι από το δάσος, από εκεί που είναι ασπουλό. Από εκεί θα πας. Από τη μεριά του Eliminator ή από την άλλη μεριά.
Από την. Κάτσε να τα βάλω το φίλτρα όλα. Από την πάνω πλευρά του Eliminator, από αυτή την πλευρά που βλέπει. Ουσιαστικά στο Eliminator θα είσαι. Κάπου εκεί κοντά είναι. Λίγο πιο πάνω του απλά. Προχωράζει προς τα πάνω του. Okay. Εκεί που είχε Danger Sign, τώρα πρέπει να στο έχει λογικά. Με γραμμένο χρώμα. Ναι, χρώμα. Κάπου ναι, εκεί. Δεν σε δείχνει ο χάρτης. Τι κόλλημα είναι αυτό. Περίεργο, δεν ξέρω. Και επίσης θα σου πω και κάτι άλλο, μπορεί να το έχεις στα μάξι, δεν, θα σου το πω μετά, κάνε τα αυτά να σπάσεις. Cards. Πώς θα θέλω να σπάσω 10. 10, ναι. Πάει τζιποειδές γιατί κάποια είναι και εξαφαρμένοι πάνω. Αλλά μην ρισκάρεις να σπάσεις τα δύσκολα, ξεκίνα να κάνεις την περιοχή την κάτω. Λοιπόν, εγώ φεύγω από το κομβόι σου, έτσι με βλέπεις, πάω στο τέτοιο να κάνω λίγο, τα Hot Wheels, το rally, που να συνεχίσω, εντάξει, μου λες άμα θες κάτι θα σου πω. Ναι. Δεν έχει δύσκολα πάντως, δηλαδή μπορεί να τα κάνεις και μόνος του 2-3 από αυτά να τα μαζέψεις άλλο. Your power is so much better. Για το ράλι είναι αυτό. Να δώσω να αναζητήσω. Δέρθει είναι αυτό, ε. Θεωρητικά δεν θα μπορεί να πάει καλά τα μαξιά μου, δεν έχω κάτι άλλο. Εσένα 900, μάλιστα. Δες τα jumping και αυτά. Είχα κάνει εγώ με ένα οριακά, αν δεν μπορείς θα σου πω τώρα τελείως τα αγώνα. Κοίτα κανένα άλλο. Όχι, θα έχεις, ένα από τα δύο είναι οριακά. Δύσκολο δεν είναι. Να ξέρεις το jump είναι δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο η ταχύτητα, είναι δύσκολο θα σου πω. Δεν χρειάζεται να κάνω το jump. Δεν χρειάζεται να κάνω το jump. Άμα κάνω τώρα δύο το γέννη. Ωραία, κάνε τα δύο καλύτερα. Γιατί το jump είναι. Η μαλακία δεν είναι το jump που κάνεις. Το jump πιθανότατα να το πάρεις. Μαλακία είναι ότι βρίσκει ο παντού γιατί έχουν βάλει τα εμπόδια. Και τα έχουν βάλει επίσης σε season όλα αυτά τα εμπόδια. Δεν είναι μόνιμα αυτά τα εμπόδια. Πασαχίδες του Θεό. Πεταξά εγώ δεν τα κάνω να το κάνω. Anything
Α, όχι ρε, δεν είναι σε 900, θα θέλει και σύγχρονα σπόρο αυτοκίνητα και σε 900. Ναι, ναι. Τα αρχίδια του κουνήθηκαν δηλαδή. Μάλιστα. Θα έχεις αμάξι, το θέμα είναι αν είναι τόσο καλό, αν όλα είναι τόσο καλά για να το κάνω. Έχω να ξύσω ανεβάσει. Αν είναι το speed up, έχω για το, αν δεις με την αναζήτηση έξαλε σπίτε, το Toyota, το Supra του 20, αυτό που είναι στο εξώφυλλο, δεν θυμάμαι, ναι, το, ναι. Το 21, αυτό, έχω ένα setup S1 γι' αυτό. Όχι αυτό όμως που λέει dirt, έχω δύο S1, έχω ένα που λέει dirt το οποίο είναι συγκεκριμένα για το jumping αυτό το συγκεκριμένο εκεί, το οποίο θα σε βολέψει, και έχω και ένα setup το οποίο είναι το κανονικό του. Νομίζω ότι το είχα κάνει να είναι γρήγορο για να το δω. Και έχω και μια Porsche. Του τα είπα το Find Session τώρα. Λοιπόν είναι καλή, αλλά δεν νομίζω ότι το ανέβαζε το setup της. Για δεν θα το με το αμάξι σου, άμα με κανένα αμάξι μπορεί να το κάνει. Μπορεί και να έχει καλή. Ναι, μωρέ, ναι, όμως. Μα περντί. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds have changed. Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don't get out of this town, I just might be the one who finally burns it down. I'm throwing caution. Είναι και δύο φίλοι που παίζω. Είμαι στο δύο κλάμπ είναι. Ωραία τα έκανε τα 40 αντιγιά. Ναι, πάτε τώρα, να ξέρετε είναι... Και αυτό είναι το που θα δώσω. Γενικά τα αμάξια δίνουν από εδώ και πέρα και δεν έχουν ξαναδώσει. Δεν θα ξαναδώσω να κάνεις. Γιατί θα τελειώσει η τσάντση μας το καλοκαίρι. Τι κάνεις, ρε! Τι κάνει, με πέταξε εκτός, ρε, μαλάκος, ο συμπαίκτης μου, ρε. Ρε, μαλάκα, πίνουν τα παιδιά. Έκανε κολλιά, ρε, μαλάκα, και με βάλε εκτός. Ο δικός σου. Ναι, έχει μπέκτη μου, πάνω στο αφή. Το οποίο δεν μπορεί να το δικήσει τα μάξη καθόλου. Και κάτι και χτυπάει εμένα. Μαλάκα πρέπει να έχει τη μονιέρα αυτός και να μην μπορεί να φτιάξει τα μάξη. Γιατί αυτός, αυτή η αλλαγή που έκανε δεν είναι σωστή. Και τη μονιέρα την έκανε και βλέπω και τον άλλον να μην μπορεί να δικήσει καθόλου. Είναι αυτό που λέω, παίρνουν τιμονιές, δοκιμάζουν και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Εντάξει, μαλάκα τώρα, όχι, μαλάκα. Και όχι τίποτα άλλο, με βγάλανε και εκτός. Ο ένας έκανε quit, δηλαδή και ο φίλος θα κάνει quit. Καλά, θα πάω το δεύτερο αγώνα, αλλά δεν μαλάκα, εντάξει τώρα. Είδες τώρα που είναι ο Παναγιάννης. Μπαίνουνε, δεν μπορούν να οδηγήσουν, κουιτάρουν και σου χάνε και τον αγώνα, Ναι, ισχύει. Ναι, μόνο. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Ω, δηλαδή... τι μαλακή τώρα, ισχύει εδώ. Και όχι τίποτα άλλο, δεν είναι ότι που ήταν, με το χτυπήσανε κιόλα. Και εγώ δεν έχω φρόντια αστικά, δηλαδή παλεύω με το χτυπήσανε. Και μόνο το πάρω, δεν θα έχω φρόντια. Κάτσε να διαβάσει αυτό. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν υπήρχαν, ρε. Τι λέω για τρεμάλακες. Δεν
είναι ακόμα πέρας. Δεν πειράζει, άμα μου γαμάνε τη... Ε, η έξαδε σπίτια είναι, θα το πάρω το μάτι. Άρα λίγο χειρόφωνα το βάζω. Ναι, με πετάξανε γι'αυτός και πάω να πιέσω τον πρώτο του. Α, είναι όλος πας αρχιδικά, ε. Γι' αυτό σου λέω, τώρα θα είναι να τελειώσω αυτό το αγώνα σου πω άμα. Σπάσα χειδικά, ένα ήταν το πολύ. Ένα χιλιόμετρο να όρουζε. Πει όμως και πάλι. Δεν σου κάτι, Γιάννη, πως ξέρεις. Η Kia δεν είχε και air condition, δεν είχε. Στην γνάχεια. Είχε, ναι. Α, οι Ένικοι και έχουν air condition να βάλουν δηλαδή, αυτοδητικά. Ναι, ναι. Α, όντως, καλά που πες να το κάνω. Και πήρα και την άστη, έκανα άλλες στο Aston Martin. Ναι, και επίσης είναι πολύ σπάνιο.
Μάλλον το ξεκλείδωσαν τώρα να τη σπάσει ο Άστον Μάρτιν, γιατί το πήγαν πίσω δηλαδή. Γιατί και σήμερα νομίζω κάτι έδωσε. Γιατί άμα το ανοίξανε δεν είναι τελειώδες. Εγώ το τελειώνω και αυτό, πάω μόνο τα Hot Wheels έχω τώρα και τέλος. Skyline είναι στη στιγμή. Το 1000G καλό αυτό θα ανοίξει. Τέλεια. Πω πω μαλάκα, θέλω να κατεβάσω το το Βαλχάλα, φαίνεται τέλειο. Ναι, ναι, καλό θα είναι. Τέλεια θα ήταν αυτά τα παιχνίδια να παίζει λίγο του γυκού. Το βάζει και από εσά να παίζει μαζί, δύο να ήταν δύο. Αλλά εντάξει τώρα το Sally Skid είναι ατομικό παιχνίδι, δεν γίνεται σε άλλα, θα γίνει σε αυτό. Μπερδεύτηκα από τη αρχή. Να δούμε τα δύο πράγματα που έχει. Season events και PR. Moda Sports Cars. Εσένα. Λοιπόν, κάτσε να πάω. Μια καλά κάνω και μπήκα. Και βάζω το GR Super S1. Βάζω το δεύτερο. Αυτό που σου είχα πει εγώ, το setup. Για, το, για την ταχύτητα, για τα speed traps. Έτσι λέγεται το S1. Γιατί το άλλο ήταν για το Dirt. Του 2020 το Toyota GR Super. Για να πάω να κάνω το jumping. Turn around. Θέλει 2.11. Τα άκουσα πιασά. Και πηγαίνω να κάνω και το άλλο. Subaru B. Και πάω στα Subaru να δω ποιο θα πάρω. Έχω πολλά. Offroad το 1. 6, 7, 7, 9. 6, 6, 6, 5.
Για αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι αυτό θα είναι καλύτερο θεωρητικά, αλλά και το άλλο δεν ξέρω, δεν είναι μεγάλη διαφορά, νομίζω θα είναι καλύτερο. Ice γράφει. Icebreaker. Σκέφτομαι μήπως έπαιρνα... θα έχει χιόνια. Μήπως δεν πατάω καθόλου. Αν και το Frodo νομίζω δεν πατάει. Όπω, εντάξει, αυτό θα το γράψω σε κάνω γκίφα. Θα το πέσουμε. Καμένα κομμάτια είναι αυτά εδώ. Είναι κάποιος δράκος εκείνος. Ω, είναι ο δράκος που με φωνάζει. Κάνει δώσε λαϊμό. Βάλα αυτό και έχει ο Φρόντ το ρισκάρω. Μήπως με τον Άιζ δεν μπορώ να οδηγήσω καθόλου τα μάξι. Αλλά και είναι πολύ αργό. Ξεκάθαρα. Έλα ρε, sorry, λοιπόν. Έπεσε ένα καταράκτη και πέρασε το καταράκτη και είχε ένα δράκο και μου φώναζε. Φτιαγμένο από Hot Wheels. Ναι ρε, δεν το ξέρεις. Έχει και achievement πάνω στο δράκο αυτό. Τι, είχε. Είχε να περάσει από αυτό το δράκο μέχρι ένα άλλο σημείο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ένα χρόνο, να το κάνεις. Α, δεν μπορεί να μην θυμόμουν ή να είχα φτάσει στο σημείο να μην ξέρω ότι έχει δράκο. Πάντα δεν το έκανα guide. Βασίλη, yeah. Κάτσε λίγο.
Δεν παίξαμε, όμως παίξαμε τα παιδιά εμείς. Πόσα άτομα είναι τώρα μέσα. Το θέμα είναι θα μπορώ να τους συναντήσεις κάθε μέρα αυτούς, γιατί δεν τους ξέρω σχεδόν. Ας βάλουμε να κάνουμε, ναι, το κάνουμε εμείς και το πολύ πολύ εμείς θα στείλουμε να μην είμαστε νεκτάρι, εγώ δεν χάνω κανένα το στήριο αν θέλει να μπει για να πάει μια τέτοια, αλλά ως εκεί. Αν και ο Νεκτάριος έχει θέματα επικοινωνίας, αλλά εντάξει, το Overcooked το αρέσει, μπορεί να βρούμε κάποια μέρα. Ναι, το ξέρω, όχι βέ, ναι, με την αναβάλλη Gold, εντάξει, αυτό, δεν παίζει τίποτα. Παίζει ένα τσάμπα παιχνίδι που το παίζει online, χωρίς online, αυτό πάει και παίζει, αλλά εντάξει. Θα μου πεις ότι δεν έχει πάει καμία κονσόλα, θα μου πεις ότι δεν ζήταζε εκεί, στην επόμενη αρχεία. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει ότι δεν το έχουμε να παρατήσει το αφήνω. Μπορούσε να είχα πάει και κονσόλα, εντάξει, παιδιά του. Μια κονσόλα, γενικά, δεν θα σου πω ποια κονσόλα, μια κονσόλα. Μια είναι κονσόλα, αλλά δεν δε. Δεν θα τσιβελάς κάποια μέρα, δεν φάνεται, δεν θα μάνα μου. Τι παίξατε, γενικά η EA, πώς το είχα, ναι. Πότε παίζεις γενικά. Ωραία, ούτε θα παίζεις. Για τις επισκέψεις. Παρατημένα ρε, παρατημένη αυτή η Ape. Ένα παράτημα είναι αυτά. Δεν ήταν έτσι η Ape παλιά τόσο. Τόσο πολύ δεν ήταν έτσι. Κάθε χρόνο είναι χειρότερα αυτά. Τόσο πολύ δεν ήταν. Πώς γίνεται η πολιτική να χειροτερεύει με τη μέρα, δεν μπορώ.
Okay, οπότε το ολοκληρώνω έκτος δικαιώδης. Κατάφερε φοβερά. Το καλύτερο αμάξι από μένα κιόλας. It's not the car, it's the driver που λέει και ο Verstappen. Οπότε κλείνω, χαιρετώ. Έχω τελειώσει τα challenges. Ανανεώνουμε τα ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Πρώτα Θεός. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Κλείνω το stream. Μπαγιά.